σε μια πόλη που μας έχει ταξιδέψει, μας έχει κάνει να ονειρευτούμε, σε μια πόλη που ούτως ή άλλως είναι ένα διαμάντι στην ιστορία της πατρίδας μας. Τα 10 χρόνια του Γκαζάρτε, να ξεκινήσω λίγο πιο πριν. Το Γκαζάρτε λοιπόν γιορτάζει τα 10 του χρόνια. Το Γκαζάρτε, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένας υπέροχος χώρος στην Αθήνα, που εκπέμπει πολιτισμό εδώ και μία δεκαετία. Είναι ένας χώρος που έχουν πέσει πάνω τους ψυχήτε και σώματι οι ιδρυτές του, δηλαδή η οικογένεια Πετρόπουλη. Και πραγματικά, εγώ προσωπικά αλλά και ο Στέφανος, θέλουμε να του πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τον τρόπο και την αντιμετώπιση των καλλιτεχνικών μας ονείρων όλο αυτό το διάστημα. Μας έδωσε ξανά την ευκαιρία. Είχαμε συνεργαστεί με τον Στέφανο 2 χρονιές εκεί, το 2007 και το 2008. Και με τη γιορτή αυτή των 10 χρόνων του Γκαζάρτε μας δόθηκε ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε, να ξανααισθανθούμε, να θυμηθούμε, να ονειρευτούμε και να δημιουργήσουμε μια καινούρια εντός εισαγωγικών παράσταση. Το λέω καινούρια γιατί όταν περνάνε τα χρόνια και γνωρίζονται οι άνθρωποι καλύτερα, τα συναισθήματα που βγαίνουν από μέσα μας λάμπουν διαφορετικά. Πέρασαν σχεδόν 10 χρόνια και πραγματικά δυσκολευτήκαμε με τον Στέφανο να διαλέξουμε τα τραγούδια από αυτές τις 2 χρονιές. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή την παράσταση που την έχουμε ονομάσει Reunion, ό,τι κατατέθηκε είναι αυτό που ακόμα μας συγκινεί πάρα πολύ. Θα ακουστούν τραγούδια που τα έχει πειράξει ο Στέφανος ο Κορκολής, θα ακουστούν και καινούργια τραγούδια και κάποια άλλα που δεν θα τα μαρτυρήσουμε τώρα. Η χαρά μας είναι μεγάλη γιατί παίζουμε σε ένα στολίδι της πόλης εδώ της Θεσσαλονίκης, στο Βασιλικό Θέατρο. Είναι η πρώτη φορά που παίζω και εγώ και ο Στέφανος εκεί. Τι άλλο να σας πω για αυτή την παράσταση. Νιώθουμε υπέροχα, νιώθουμε μια ιδιαίτερη χαρά και πάντα αυτή η πόλη έχει έναν τρόπο να μας μαγεύει και να μας κάνει να νιώθουμε ακόμα πιο πολύ καλλιτέχνες. Στέφανε, δεν έχω να πω. Να ολοκληρώσω, συγγνώμη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μαζί μου έχω έναν υπέροχο συνθέτη, ένα συγκλονιστικό σολίστα, μια μεγάλη ορχήστρα που λέγεται Στέφανος Κορκολής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας και από μένα. Και εμένα χαρά μου μεγάλη και είναι πολύ ο καιρός που έχω να έρθω στην πόλη. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή μου επιστροφή γίνεται με την αγαπημένη μου άρτιστη. Αυτό το reunion, το οποίο ξεκίνησε όπως είπε και πριν η άρτιστη, ότι ήταν περίπου τα κοντά στα πόσα χρόνια, πια 10 χρόνια κοντά, το είχαμε ξεκινήσει δειλά και ο κόσμος ήταν αυτός που μας έκανε, ενώ ξεκινήσαμε για πολύ λίγες παραστάσεις, να κάνουμε 2 ολόκληρες χρονιές, 2 ολόκληρες σεζόν. Κάπως έτσι συνέβη και τώρα, γιατί ξεκινήσαμε για πολύ λίγες παραστάσεις με τον αριθμό. Αυτό το reunion δεν θέλει να σταματήσει. Στο Γκαζάρτε ξεκινήσαμε για 4-5 παραστάσεις και κάναμε 15-20, αν κάνω λάθος. Με αποτέλεσμα αυτή η αγάπη και η όθηση του κόσμου να μας σπρώξει να μοιραστούμε αυτό που εμείς βιώνουμε με την άρτιστη. Δηλαδή, την μουσική αλήθεια με ένα πιάνο και μια φωνή είναι ό,τι πιο γυμνό αλλά και ό,τι πιο αληθινό. Και να το μοιραστούμε και στην περιφέρεια και στην συμπρωτεύουσα και όπου μπορούμε, γιατί πραγματικά νιώθουμε ότι όταν πραγματικά αγαπάμε κάτι και είναι αληθινό, οφείλουμε να το μοιραζόμαστε με ανθρώπους, με τους φίλους μας, όχι με το κοινό, γιατί το κοινό είναι μία λέξη μάλλον που δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, με τους φίλους μας παντού. Και έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, να κάνουμε μία, θα έλεγα, μήνυ περιοδία, να πάμε και σε άλλο μέρη, σωστά. Ναι, να πω ότι 19 Απριλίου θα είμαστε στην Πάτρα, 23 στη Βέρεια. Σωστά. Και θα βάλουμε μία άλλο τελεία, γιατί δεν θα τελειώσει εύκολα αυτό το reunion. Θα βάλουμε μία άλλο τελεία, αλλά σχετικά με αυτό το ακούγουμε. Όχι. Άσβησε αυτό. Ναι. Έχει χρόνο διακόπτη. σχετικά με αυτό που κάνουμε, είναι πραγματικά ότι ήταν πολύ δύσκολο να επιλέξουμε, όπως είπε πριν, οι άρτιστοι στα κομμάτια, γιατί είναι πραγματικά μια θάλασσα η μουσική και
είναι δύσκολο να αποκολώνεις τα κύματα που δημιουργεί η θάλασσα. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι αυτά που απομονώσαμε τα κύματα θα είναι κύματα τα οποία θα περάσουν στις ψυχές των φίλων που θα έρθουν να μας ακούσουν. Και το ουσιαστικό είναι να γίνουμε όλοι μια παρέα, δηλαδή να μην υπάρξει αυτή η απόσταση και ο διαχωρισμός που λέγεται σκηνή και λέγεται ακροατής. Να γίνουμε όλοι ένα, να τραγουδήσουμε μαζί, να χαρούμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς μέσα από την τέχνη, να ξεχαστούμε και να απαλύνουμε ουσιαστικά τις ψυχές μας. Εκτός τώρα από αυτά που είπα, νομίζω ότι σίγουρα θα ξανάρθω στην αρχή της μικρής ομιλίας μου, να πω ότι νιώθω έτσι μια ιδιαίτερη συγκίνηση που πάλι μετά από χρόνια έρχομαι εδώ και έρχομαι με αυτή την αφορμή και βέβαια έρχομαι την άλλη στιγμή που δεν σας πω ότι αυτό που μας λένε δεν είναι μόνο μια συνεργασία μουσική, είναι μια βαθύτατη φιλία, μια βαθύτατη αγάπη. Εν πάση περιπτώσει, μας λένε πάρα πολλά πράγματα και είναι μια οικογενειακή υπόθεση που θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας. Είμαι ένα μικρό διάλειμμα στη μέση. Είναι τραγούδια και από το ρεπερτόριο του Στέφανου και από το δικό μου ρεπερτόριο και κάποιες εκπλήξεις και... Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι υπάρχει ώρα έναρξης σε αυτές τις παραστάσεις και δεν υπάρχει ώρα φινάλε. Έτσι δηλαδή. περίπου, εντάξει, ναι, απλά... Θα υπάρχει και πρόζα μέσα στο σύνολο της παράστασης. Όχι, υπάρχει, το τύπο κύψη δηλαδή. Μην τα πεις όλα. Α, δεν, όχι, δεν θα τα μαρτυρήσουμε. Υπάρχει το στοιχείο. Υπάρχει... γίνεται, συγγνώμη, σου πω. Μόλις ανοίγω εγώ, κλείνεις εσύ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. αυτό δεν το βάζουν και αλλού θα έπρεπε σε κάτι. λοιπόν, όχι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού, το οποίο όμως προκύπτει αναλόγω διαθέσεων, έτσι, δηλαδή δεν... Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι και να... Αλλά έχουμε την ευελιξία και λόγω της σχέσης και λόγω τόσο καιρό που είμαστε μαζί να κάνουμε διάφορα πράγματα, δεν... Γι' αυτό το λέω. Άρα είναι καθαρά συναυλία, έτσι, δεν είναι... Ναι, είναι καθαρά, είναι... Δεν κουμπώνει το ένα τραγούδι οπωσδήποτε το ένα μετά για να μας πει κάπου, να μας οδηγήσει κάπου. Όχι, είναι... Είναι τραγούδια που μας έχουν συγκινήσει, είναι τραγούδια που έχουμε ονειρευτεί, που έχουμε ταξιδεύει. Βέβαια, αξιολογείται. Είναι καταπληκτικό. Είναι απίστευτο. ήθελα να πω ότι ναι, υπάρχει μεν η σειρά των τραγουδιών, αλλά αυτή η σειρά δεν έχει γίνει έτσι για να το βάλουμε. Έτσι έχει πέσει πολλή δουλειά για να μπουν όλα αυτά σε μία σειρά, γιατί πρέπει να υπάρχει και μία νοηματική συνέχεια. Μία αφήγηση ουσιαστικά των δύο μουσικών μας ιστοριών, η οποία εξελίσσεται. Και βέβαια σε αυτή την αφήγηση υπάρχει το στοιχείο, το διαδραστικό που προέρχεται από τον ίδιο τον κόσμο, από τους φίλους. Και εκεί πέρα γίνονται διάφορα ανατρεπτικά, πολύ καλά ανατρεπτικά εννοώ, πράγματα. Και φτάνουμε μέχρι το τελευταίο τραγούδι, μέχρι πού πια, ποιο διάστημα, εννοώ χρονολογικά. Κάτι καινούριο που δεν έχει κυκλοφορήσει. Επειδή ο χρόνος δεν έχει μουσική, απλώς ο χρόνος είναι ο κριτής της μουσικής και εν γέννη της τέχνης, δεν τα έχουμε βάλει χρονολογικά τα τραγούδια. Αλλά σίγουρα τα τραγούδια που λέμε έχουν περάσει τις εξετάσεις του χρόνου, είναι διαχρονικά, άρα με αυτήν τη λογική δεν επιδέχεται κανένα ρολόι η τέχνη. Ναι, εγώ παράλληλα συνεχίζω αυτό που έχω ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια, δηλαδή την ενασχόλησή μου με το έργο του μεγάλου μας οικουμενικού μουσουλμού Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος με έχει χρήσει δημόσια πρεσβευτή της μουσικής του και αυτό το τιμώ όσο μπορώ. Τελειώνοντας στη Θεσσαλονίκη θα πάω στα Ιωάννινα στις 31 του μηνός, έχω μια συναυλία στο Πραγματικό Κέντρο, μετά στο Düsseldorf που με τιμά πάλι για ακόμη μια φορά ο Θεοδωράκης να ουσιαστικά να κάνω το opening, να ανοίξω τη Μουσική Ακαδημία Μίκης Θεοδωράκης που γίνεται. Ξέρετε, γίνονται ακαδημίες Μίκης Θεοδωράκης παντού στον κόσμο εκτός από την Ελλάδα, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που θα το συζητήσω μια άλλη φορά. Μετά κάποιο ηρώδιο που θα συμβεί στις 11 του μηνός πρώτο Θεός του Σεπτέμβρη. Και βέβαια είναι ένας δίσκος που ετοιμάζω με μελοποιημένη ποιήση και εμπνευσμένη όλη αυτή η δουλειά του Καβάφη.
Δεν θα πω παραπάνω γιατί δεν αφορούν αυτή τη στιγμή, νομίζω, την συγκεκριμένη μας στιγμή. Αλλά θα χαρώ όχι να τα κρατήσω για να έχω την ευκαιρία να κάνω μια συνέντευξη για αυτόν τον λόγο, για το δίσκο. Αυτό μπορώ να πω είναι απλώς, επειδή θα υπάρχει συμμετοχή ορχήστρα σε αυτό το CD που κάνω, επέλεξα να μην είναι μία η ορχήστρα, ούτε του εξωτερικού, ούτε της Αθήνας. Επέλεξα να κάνω αυτή τη δουλειά με διάφορες ορχήστρες της περιφέρειας. Γιατί θεωρώ ότι γίνεται πάρα πολύ σοβαρή δουλειά στην περιφέρεια και δεν γίνεται αυτό να μένει σε ένα μικρό κόσμο μόνο και να μην απλώνεται. Εγώ λοιπόν βγάζω το δίσκο με τη Συμφωνική της Θεσσαλονίκης του Δήμου, με τη Συμφωνική της Λάρισας, με το Ηράκλειο Κρήτης, με τα Ιωάννη και όπου υπάρχει ορχήστρα, θα τη βάλω μέσα στο CD. Θα υπάρχει και παιδική χοροδία σε κάποιο. Βεβαίως και παιδική χοροδία, θα υπάρχει και κανονική χοροδία. Είναι ένα project πάρα πολύ μεγάλο. Απλώς δεν είναι η στιγμή για να κάνουμε μεγάλη ανάπτυξη. Το περιμένουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Εσείς, κυρία Πρωτοψάλτη. Εγώ. Μετά την ευκαιρία σας. μετά το Στέφανο. Λοιπόν, θα σας πω κάτι το οποίο δεν έχει υποθεί. Μετά την περσινή συνάντησή μου με τον Στέφανο, μάλλον όχι με τον Στέφανο, μην θες. Είχες πει στο μυαλό μου, εντελώς. Σίγμα, σίγμα είναι, αλλά είναι ένα τεράστιο συνθέτη. Μετά την περσινή μας συνάντηση στο Καλλιμάρμαρο, σε αυτή την εκδήλωση που έγινε στο «Όλοι μαζί μπορούμε», ξαναβρέθηκα με έναν άνθρωπο, με έναν συνθέτη, που για μένα είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει από τα ορότερα, ίσως από τα ορότερα τραγούδια της τελευταίας, των τελευταίων 30 χρόνων, είναι ο Σταύρος Οξαρχάκος. Έπεσε λοιπόν η σπίθα στο Καλλιμάρμαρο και αποφασίσαμε να συναντηθούμε και να τραγουδήσουμε μαζί. Οπότε λοιπόν το καλοκαίρι θα έχουμε μία περιοδία σε επιλεγμένους χώρους με τον Σταύρο Ξαρχάκο, η Άλκηστη συναντάει τον Σταύρο ή ο Σταύρος συναντάει την Άλκηστη, με μία σειρά τραγουδιών δικών του και κάποια ορχιστρικά, τα οποία φαντάζομαι ότι όχι όλοι, αν όχι όλοι, τουλάχιστον η γενιά η δική μου και λίγο πιο πριν, όχι μόνο τα έχει τραγουδήσει, έχει συγκινηθεί, έχει ταξιδέψει και είναι τραγούδια που μας ξυπνούν υπέροχες μνήμες. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την συνεργασία, γιατί πιστεύω ότι ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι ένας πάρα πολύ συγκλονιστικός συνθέτης. Έχει πάθος, έχει φλόγα, έχει όρεξη, που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και νομίζω ότι θα είναι μία εκρηκτική χημεία η συνάντησή μας. Αυτά είναι όσον αφορά το Σταύρο Ξαρχάκο για το καλοκαίρι που έρχεται. Υπάρχουν επίσης κάποιες συναυλίες με τον τίτλο «Άρωμα Ελλάδος», είναι αυτό που κάνουμε την δική μου την rock ορχήστρα. Με τον τίτλο αυτό θα συνεχίσουμε και θα παίξουμε στο Johannesburg στις 28 Μαΐου. Και μετά στην Πυρητό. Υπάρχουν και άλλες πόλεις, αλλά πιστεύω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε για να σας πω και τις υπόλοιπες πόλεις για το άρωμα Ελλάδος. Αυτά τα λίγα. Συγγνώμη, και με τον Σταύρο, τον Ξαρχάκο, θα ολοκληρώσουμε στο Ηρώδιο σε μία, ας το πούμε, στο φινάλε αυτής της περιοδίας της καλοκαιρινής μας. Με τον Μπρέκοβιτς υπάρχει περίπτωση να ξανασυνεργαστείτε? Με τον Μπρέκοβιτς πάντα θα υπάρχει περίπτωση να ξανασυνεργαστούμε, απλώς τώρα για τα επόμενα δύο χρόνια τα πλάνα είναι εντελώς διαφορετικά. Ούτως ή άλλως ο Μπρέκοβιτς είναι μέσα στην καρδιά μας, είναι μέσα στην ψυχή μας, είναι ο άνθρωπος που τον έφερα στην Ελλάδα, κάνοντας όλο αυτό το υπέροχο ταξίδι με τους Τσιγκάνους. Έχουν περάσει, ξέρετε πόσα χρόνια. Το 93 έγινε αυτό. Σαν χθες είναι. Και είναι σαν χθες. Αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Για τη συγκεκριμένη παράσταση, δεν θεωρείτε ότι είναι λίγες οι δύο παραστάσεις για εδώ, για την πόλη? Δυστυχώς. Θα ανοίξετε κανένα παράθυρο? Μπορεί να ανοιχτεί κάποιο παράθυρο, όχι τώρα, δεν προλαβαίνουμε, και γιατί και ο Στέφανος έχει κάποιες υποχρεώσεις και εμείς είμαστε σε κατάσταση, δηλαδή δεν φτάνει όχι το 24ωρο και 48 ώρες, δηλαδή ήταν πάλι δεν θα φτάνουν. Αλλά πιθανόν να κάνουμε και κάποια πράγματα μέσα στο καλοκαίρι. Έχει υπέροχους χώρους εδώ η Θεσσαλονίκη και η περιφέρεια, έχει μαγικά θέατρα. Γι' αυτό είπα πριν, βάζουμε μια ανωτελεία. Ωραία.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να έχετε πιο συχνά. Δεν έχετε παράπονο από μένα, εγώ έρχομαι συνέχεια. Ο κύριος αυτό πήγαινε κύμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.